Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μου, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο Κώστας Ερμές. Και ποτέ δεν ξέρεις μέχρι πότε μπορεί να πάει αυτή η σχέση. Ακριβώς. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι μας ακούτε από όπου και αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα να έχουμε ευλογημένα Χριστούγεννα και να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά είναι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας σήμερα. Σε όσες Αναστασίες γιορτάζουνε. Γιορτάζει εκεί και η Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας έξω από τα Βασιλικά, εκεί προς τον Γαλαρινό. Ένα εξαιρετικό πραγματικά μοναστήρι. Όλοι όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Με μεγάλης ιστορικής σημασίας και αξίας η Αγία Αναστασία, η Φαρμακολήτρια, η Μονή. Και πραγματικά χρόνια πολλά σε όλους, σε όσες γιορτάζετε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα, πάρα πολλά. Έχει και πολύ κρύο. Έχει, γι' αυτό έβαλα το σκουφί μου εγώ, έτσι. Γιατί το πρωί πάω να βάλω μπροστά το αυτοκίνητο. Τίποτα. Γιοκ. Όχι, πήρε, αλλά ήταν, δεν έβλεπα τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα. Από τον πάγο. Και περίμενα εκεί και ένα τέταρτο μέσα στο αυτοκίνητο να ξεπαγώσουν τα τζάμια. Μάλλον πρέπει να πάρω καμιά ξύστρα να ξύνω τα τζάμια, μπορούμε να φύγουμε γρήγορα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Έχουμε πάρα πάρα πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης. Μιλάμε για αξιοπιστία γκανιάν. Άχαστο, δεν χάνεται με τίποτα. Γκαραντί, εγγύηση. Πριν να πάρει την εξουσία στα χέρια του Μητσοτάκης, έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε επιδοματικές πολιτικές. Θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε επιχειρηματικότητα. Θέλουμε εργασία στους νέους. Όλα ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος να τα πετυχαίνει. Όλα να πετυχαίνει. Να λέει ότι εμείς δεν θέλουμε επιδοματική πολιτική και να μην δίνει ούτε μισό επίδομα, ούτε μισό ρε Κώστα. Κακώς τον κακολογούμε. Βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Αν θέλουμε μια κρατικίστικη πολιτική επιδομάτων ή μια πολιτική που τονώνει την... Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής. Θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ. Θα λάβουν ένα πρόσθετο βοήθημα 250 ευρώ. Αυτή η μιζέρια. Την επιδότηση του Fuel Pass. Η εφαρμογή Power Pass ξεκινά να αποζημιώνει αναδρομικά τους καταναλωτές. Αυτή η μιζέρια. Το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού. Fuel Pass 2. Ξημερώματα δίνεις επιδόματα. Μπούμε εφάπαξ ενίσχυση σε όλους τους ενστόλους της ελληνικής αστυνομίας. Να ανταμείψουμε τους εργαζόμενους με μια παροχή δωρεάν bungee jumping. Δωρεάν bungee jumping. Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα. Αν θέλουμε... 8 επιδόματα. Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα. Αυτή η μιζέρια αλλάζει. Αλλάζει άμα ξεκουμπιστείτε. Αλλάζει άμα σας στείλουμε από εκεί που ήρθατε. Αλλάζει αυτή η μιζέρια. Η μιζέρια που δεν αλλάζει με τα επιδόματα. Κλόουν. Τσίρκο. Κανονικό τσίρκο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλά το λέει ο επίτιμος. Αυτό το οποίο ζούμε... είναι περιστρόικα τύπου Κούλης. Που το είπε αποκλειστικά στο Focus FM. Καλημέρα σας κύριε Δαμιανίδη. Συμμαζεύοντας και τακτοποιώντας το χώρο εδώ στη Μεσοτυχία, καθώς είναι γνωστόν στο ευρύ κοινό ότι είμαι νοικοκύρης και συμβαζοχτάρης, ευρύκα δύο σακουλάκια με λουκουμόσκονη που άφησε ο Μαραντόνα και σκέφτηκα να τα πάω πίσω εις το μπακάρικο της Μεσοτυχίας, να πάρω καμιά ρακή, να πιούμε εδώ με τον Ανδρέα, έτσι για το καλό. Για το καλό. Και ο μαυραγωρίτης ο Μπακάλης με άρπαξε από τα μούτρα και μου είπε να φύγω, αλλιώς θα καλέσει την αστυνομία. Τι να κάνω, την εκράτησα τη λουκουμόσκορη και λέω να τη βάλω εις τους βασιλικούς κουραμπιέδες που θα φτιάξει η Ελισάβετ για τα Χριστούγεννα. Τα πιάσεις τα λεφτά σου. Εκεί λοιπόν, στο Μπακάλικο, εσυνάντησα το σύντροφο Μιχαήλ Κορμπατσόφ να ψωνίζει με δελτίο. Ξέρετε, αυτά τα λεγόμενα food pass. Καλά ρε Γκόρμπι, του λέω, με δελτίο ψωνίζεις. Η συνήθεια, μου λέει, η συνήθεια.
και αφήνοντας τις σακούλες με τα ψώνια κάτω, τι ψώνια δηλαδή, ένα λάχανο για να φτιάξει πόρτς και δύο μπουκάλια βότκα. Με σφιχταγκάλιασε και μου έδωσε συγχαρητήρια, διότι ό,τι δεν μπόρεσαν οι κομμουνιστές στο Ρεφύριο και όλη η ελληνική αριστερά τόσα χρόνια με τις πλάτες της Σοβιετικής Ένωσης, το εκατάφερε ο Κούλης και έκανε την Ελλάδα Σοβιέτ. Ένα κράτος όπου η πλειοψηφία είναι φτωχή και η καταράρρωση βασίζεται σε επιδόματα και δελτία. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Περεστρόικα, αλλά Μητσοτάκη. Περεστρόικα, αλλά Μητσοτάκη. Πάρα πολύ σωστά τα λέει. Ή μήπως όχι, ρε παιδί μου. Ή μήπως όχι, γιατί ο Μητσοτάκης έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Τι κούκλος είσαι εσύ. Περίμενα να σε δω τόση ώρα. Του φιλάνε τα χέρια. Έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε. Να ρωτήσουμε ρε Σίκωστα τους ανθρώπους, τους πολίτες, να δούμε τι μας λένε. Να δούμε πώς εκφράζονται οι πολίτες για τον Πρωθυπουργό. Για να τους ακούσουμε λίγο. Πας να πεις στο Μητσοτάκη να μου δώσει το μισθό του και να του δώσω το μισθό μου να δούμε πώς θα περάσει. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Αφού δεν δίνει τίποτα από παλιό τραχαλάς, από παλιό τραχαλάς. Τι έκανε φτωχούς για να μας κολακεύει με τα επιδόματα, δεν τρέπεται λίγο. Μας στοχιάνει και από την άλλη ελάτε να σας δώσω ψίχουλα. 50 ευρώ να δώσω και θα μου χαρίσει ένα δεκάρικο. Αυτό είναι προσβολή. Δεν είναι καλό για μένα να ένας πρωθυπουργός να λέει 10%. Δηλαδή να δώσω 90 ευρώ και πάσχω για ένα δεκάρικο. Όπου 376 παίρνω. Πας να πεις στο Μητσοτάκη. Καταρχάς δεν κατάλαβα, τον είπε τραχαλά. Να δούμε πώς θα περάσει. Τραχανά. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Αφού δεν δίνει τίποτα από παλιό τραχαλάς, από παλιό τραχαλάς. Τραχανά ή τραχαλά, τι λέει ρε Σικώστα. Τραχαλάς, τραχαλάς, λάμβα. Βέβαια είναι από την Πελοπόννησο η συγκεκριμένη δήλωση. Τι σημαίνει ο τραχαλάς ρε παιδιά. Στην Πελοπόννησο έτσι θα το λέω. Βοήθεια του κοινού, παρακαλώ, θέλουμε τη βοήθεια του κοινού. Τι σημαίνει τραχαλάς. Είναι σαν τη Λάρισα από το σκλίπ. Ο παλιοτραχαλάς. Σκλίπ λιγρούν, εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά. Και τον Fox το λένε Fox. Ναι. Σαν το αμερικάνικο, κατάλαβες. Εμείς είμαστε το αμερικάνικο Fox στη Λάρισα. Λοιπόν, τα έχουμε πει, αυτά είναι γνωστά. Ο τραχαλάς τι είναι, ρε παιδιά. Τι σημαίνει τραχαλάς. Κάποιος μπορεί να με βοηθήσει λίγο, να μας βοηθήσει εδώ. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Υπάρχει λέξη τραχαλάς. Γκούγκλαρε το λίγο, ρε φίλε. Χαζοχαρούμενος, λέει η Δήμητρα. Σημαίνει αυτό τραχαλάς, χαζοχαρούμενος. Μείον 8 λέει στον Ευρωκόπη. Τραχανάς λέει ο Κωνσταντίνος. Όχι, Κωνσταντίνε μου, τραχαλάς λέει. Άμα έλεγε τραχανάς, δεν γνωρίζουμε λέει η Νεκταρία. Τι σημαίνει ρε παιδιά τραχαλάς. Μήπως θέλει να πει μαντραχαλάς, πολύ σωστά το λέει η Μάρτζε. Πάρα πολύ σωστά. Μήπως θέλει να πει, εν τω μεταξύ, πιθανότατα να είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα έχει υπάρξει ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ο συγκεκριμένος. Που λέει τώρα τον Πρωθυπουργό τραχαλά. Τι σημαίνει τραχαλάς ρε παιδιά. Είναι αυτός ο οποίος τρέχει. Ο τρεχάλας. Και δεν τον φτάνουμε. Μήπως ήθελε να τον πει τραχανά. Είναι σημαντικό το θέμα. Θα πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ. Τι σημαίνει ρε παιδί μου όταν λέει τον Πρωθυπουργό κάποιος τραχαλά. What does it mean? Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο αυτό το ερώτημα. Είναι ένα εναγώνιο ερώτημα. Μήπως επειδή τρέχει στους δρόμους. Έχει δίκιο αυτός λέει. Μασούσε τις συλλαβές. Μαντραχαλάς είναι λέει η Εύη. Καλημέρα στην Εύη. Δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος. Ακούστε πώς γίνεται το ρεπορτάζ τώρα. Καλημέρα και στον Σάντο Ντομίνικο. Λοιπόν, την αγάπη μου και σε σένα, φίλε Αντώνη. Λοιπόν, εάν ήθελε να πει μαντραχαλάς, να τον διορθώσουμε. Εάν ήθελε να πει τραχανάς, να το ξέρουμε. Εγώ λέω ότι θέλει να πει τραχανά. Προφανώς. Καλά, ρε, λες τον Πρωθυπουργό τραχανά. Είναι δυνατόν. Τι τραχανάς, ψηλός, χοντρός, ξινός, γλυκός. Πολύ σωστά είπες, λέει ο Μιχάλης, φορούσε μασέλα ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω, όχι, Μιχάλη, δεν το πρόσεξα. Όχι, από ό,τι βλέπω στο δεν φορούσε δίδιο, μασέλα. Ενά ρε παιδιά, δεν φορούσε μασέλα. Ακούστε λίγο, έτσι γίνονται τα ρεπορτάζ. Ήθελε να πει τραχανάς και εκ παραδρομής και κεκτημένης ταχύτητας και μη φορώντας τη μασέλα του, είπε τον Πρωθυπουργό τραχαλά ρε παιδιά. Τραχαλά τον είπε. Αλλά να λες τον Πρωθυπουργό τραχανά. Το Μητσοτάκη τραχανά γιατί. Γιατί ρε άνθρωπε του Θεού, τι σου έκανε δηλαδή. Και ζητάς να σου δώσει κιόλας αυτός το μισθό του και εσύ το μισθό σου να του τον δώσεις. Πόσο τραχανάς είσαι ρε φίλε. Εσύ φταίς τελικά. Τραχαλάς, άκου εκεί. Να τα λέμε τα πράγματα σωστά παιδιά. Να τα λέμε σωστά. Να τα λέμε σωστά. Τραχαλάς τον Πρωθυπουργό που σου ήθελες να πεις τραχανά. Εκτός αν ήθελες να τον πεις μαντραχαλά. Τον γόνο, τον προφυρογέννητο.
κάνουμε λίγο πλάκα. Γιατί αυτά τα οποία αποφασίζουν οι τραχανάδες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχουν καθόλου πλάκα. Και θα αναλύσουμε και αυτά τα οποία υποπλεύρεις λίγο παρακάτω. Και σήμερα στην εκπομπή θα έχουμε και τον μοριακό βιολόγο, τον Σάκη τον Καλογερίδη, με μια αποκλειστικότητα, μια νέα έρευνα, μελέτη Ελλήνων γιατρών, την οποία προσωπικά θα τη στείλω και στο Ρόμπερτ Μαλόν για να ζητήσω μια άποψη από τον δημιουργό της τεχνολογίας mRNA, γιατί θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον να πάρουμε και τη δική του τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα οποία θα ακούσετε σήμερα στο Focus FM. Αλλά να μείνω λίγο στους τραχανάδες του κοινοβουλίου. Στους τραχανάδες του κοινοβουλίου, γιατί ακούμε καθημερινά εδώ πέρα και βγάζουμε ρεπορτάζ για τα κόκκινα δάνεια, για την παράνομη δράση των φαντ. Για την παράνομη δράση των φαντ. Και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν συγκινείται. Και χτες στη Βουλή κατατέθηκε μια τροπολογία, την οποία την έχω μπροστά μου και έχει τίτλο. Κατατέθηκε τροπολογία από την Ελληνική Λύση. Από τους 10 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Τροπολογία. Θέμα. Περιορισμοί πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας, οφειλέτη και απόσβεση εκχωρηθήσας απέτησης. Να σβήσουνε τις οφειλές. Υπάρχει μια δυσέλιδη αιτιολογική έκθεση με την οποία ουσιαστικά μιλάει για τα πολύχρονα εξοδοτικά μνημόνια, τα οποία μαζί με τα lockdown, την οικονομική κρίση λόγω κορονοϊού και την οποία διαδέχτηκε η σημερινή ενεργειακή οικονομική κρίση, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, έχουν ρίξει τους Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάρα πολλούς Έλληνες. Πάρα πολλούς Έλληνες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, με τροπολογία η οποία κατατέθηκε χτες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχέδιου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο, προσέξτε με λίγο, «Σπίτι μου, στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή Μάτι και άλλες διατάξεις», η Ελληνική Λύση, ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος, κατέθεσε τροπολογία ζητώντας περιορισμούς στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και απόσβεση εκχωρηθήσας απέτησης για τους οφειλέτες. Να μην παίρνουν, ζήτησε, τις πρώτες κατοικίες και να υπάρχουν κουρέματα και ρυθμίσεις ευνοϊκές προς τους οφειλέτες σε βάρος των φαντ. Το ζήτησε αυτό από τους υπόλοιπους 290. Ξέρετε τι πήρε? Το τρίτο, το μακρύτερο πήρε. Μη γελάς καθόλου. Κανένα από τα κόμματα δεν ψήφισαν υπέρ αυτής της ρύθμισης. Και ρωτάω, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Προφανώς γιατί είναι τάτσι μίτσι κότσι με τα φαντ. Σας είπα και από χθες και από τις προηγούμενες ημέρες, το θέμα αυτό με τα κόκκινα δάνεια θα το σηκώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων είναι απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση, σε αυτή την εγκληματική ενέργεια, η οποία γίνεται με τις πλάτες της ελληνικής κυβέρνησης, με τις πλάτες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τις πλάτες του 90% των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με τις πλάτες της αστυνομίας, με ανθρώπους να υποκαθιστούν εισαγγελικές αρχές και πάει λέγοντας. Χτες στη Βουλή, στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς, τροπολογία. Ορίστε κύριοι, να στηρίξουμε τους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους. Όχι, είπανε τα κόμματα. Όχι, είπανε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα 25. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Πού είναι η αλληλεγγύη σας προς τους Έλληνες τους οποίους έχετε φτωχοποιήσει? Κανίβαλοι! Κανίβαλοι που τρέφεστε από τη δυστυχία των Ελλήνων. Χτες μιλούσα με δύο ανθρώπους, με πήρανε τηλέφωνο και φαντάζομαι όλη η παραγωγή έχουμε τέτοια τηλέφωνα. Από ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους. Περάσαμε στο επόμενο στάδιο από τα μπινελίκια και το μπούλινγκ το οποίο τρώνε από τις πρακτικές τα τηλέφωνα. Έχουμε φτάσει στο πάω να μπω στο σπίτι μου γιατί βγήκα να πάω στη Λαϊκή και δεν μπορώ να μπω. Μου έχει αλλάξει την κλειδαριά. Ποιος? Ο γείτονας που είναι εμπλεκόμενος με τα δικαστικά ή έχει κανέναν θείο στην Κορώνη και μου πήρε το σπίτι για ένα κομμάτι ψωμί. Επειδή χρωστούσα 10 χιλιάρικα. Επειδή χρωστούσα 50 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα. Και είμαι απροστάτευτος.
Αρνήθηκαν, παιδιά. Αρνήθηκαν τα παλικάρια αυτά. Θα το δούμε το θέμα. Και σήμερα το συγκεκριμένο. Για αυτή την τροπολογία. Γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες είναι άξιες επένου και πρέπει να τις αναγνωρίζουμε. Ότι κάποιοι κάνουν το αυτονόητο. Όχι, δεν θα πω κανένα μπράβο. Απλά θα ενημερώσω. Θα ενημερώσω ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Όχι για να πω μπράβο. Το αυτονόητο είναι αυτό. Είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε πολιτικούς εκεί μέσα, όποιοι και αν είναι αυτοί, οι οποίοι θα λειτουργούν προς όφελος του πολίτη και όχι προς όφελος των τραπεζών και των φαντ, που είναι ουσιαστικά οι ίδιες οι τράπεζες με άλλο όνομα. Μεγάλο το ζήτημα. Τεράστιο το ζήτημα. Και να πάω λίγο και σε κάποιο ακόμα ζήτημα, βάζοντας άλλο τελεία στο συγκεκριμένο, γιατί μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση. Βλέπω κάθε τρεις και λίγο, το βλέπετε κι εσείς ρε παιδί μου, στη τηλεόραση, το χαμόγελο του παιδιού, χτυπάει Amber Alert. Μέσα στα Amber Alert για τις εξαφανίσεις, βλέπετε συχνά πυκνά αυτά τα αμούστακα ανήλικα συνόδευτα, 17χρονα λέει, 16χρονα, που άμα τα δεις είναι κάτι 25άριδες, 28άριδες, βαρβάτη, παράνομα εισερχόμενοι, οι οποίοι λέει αγνοούνται. Μάζευα από εδώ, μάζευα από εκεί, κρατούσα τις, πώς το λένε, κρατούσα τις σημειώσεις μου και μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω, ή μας δουλεύουνε ή υπάρχει κάποιο serial killer στην Καστοριά ο οποίος εξαφανίζει ανήλικα παιδάκια. Έχω εδώ μπροστά μου 14 περιπτώσεις. Μουσλίμ Αρμανί, 17 ετών, άμα αυτός είναι 17, εγώ είμαι 23. Μοχάμεντ Αματζάι, 17 ετών, τουλάχιστον 25. Ο Φαουάντ, 17, τουλάχιστον 27. Μοκτάρ Αχμαντί, 17 ετών, τουλάχιστον 29. Ράσο Αματζάι, 17 ετών, τουλάχιστον 30. Αυτός ποιος είναι, ο Τζαφάρ Μαλκεκί, 19, 16, συγγνώμη, τουλάχιστον 20 είναι αυτός, τουλάχιστον. Μουσταφά Γιουσεφαντζχντέχ, δεν λέει πόσο χρόνο είναι αυτός. Τέλος πάντων, μη συνεχίζω με τα ονόματα, όλοι αυτοί υποτίθεται ότι είναι ανήλικοι, κανένας δεν είναι ανήλικος. Κανένας δεν είναι ανήλικος. Όλοι αυτοί είναι δηλωμένοι 17, για ευνόητους λόγους, εντάξει. Και όλοι αυτοί εξαφανίστηκαν, όλος παραδόξως, από την Καστοριά. Περιοχή εξαφάνιση Καστοριά, περιοχή εξαφάνιση Καστοριά, περιοχή εξαφάνιση Καστοριά και πάει λέγοντας. Ρωτάω, εκεί στο χαμόγελο του παιδιού, ρε παιδί μου, μήπως έχουμε κανένα serial killer και εξαφανίζονται τα παιδάκια τα συνόδευτα από την Καστοριά? Και αν εξαφανίζονται, πού πάνε αυτά τα συνόδευτα τα παιδάκια από την Καστοριά? Ωραίο, ρωτάω. Μήπως πρέπει να το δούμε αυτό? Θα το ψάξουμε και αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων, τα οποία πρέπει να ψάξουμε. Άνω τελεία. Από την Κοζάνη πάω στην Ξάνθη. Ακούστε θέμα τώρα. Κώστα, άκου και εσύ. Εχθές λοιπόν σε ένα γυροκομείο, δεν θα πω ακόμα το όνομα, απλά θα πω ότι είναι στην Ξάνθη. Ένα γυροκομείο στην Ξάνθη. Εντάξει. Ανεβάζουνε πρόσχαροι, χαρούμενοι πολύ, ένα βίντεο και 39 φωτογραφίες. Μπορεί και 40. Ένα βίντεο και 1, 2, 3, 4, ναι, 44 φωτογραφίες. Ένα βίντεο και 44 φωτογραφίες. Με το εξής κείμενο, πριν από 12 ώρες τώρα, αυτό που σας λέω έχει γίνει πριν από 12 ώρες. Εδώ γυροκομείο, τέταρτη δόση εμβολιασμού σήμερα και η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Δείτε φατσούλες χαμογελαστές στο βίντεο. Η διάθεση όλων ήταν ευχάριστη, σαν να είχαμε πάρτι ένα πράγμα. Αυτό όμως που μας έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν αυτό που ακούσαμε σε ένα πηγαδάκι για κουβέντα που έστησαν οι ηλικιωμένοι μας και γέλαγαν πως και πέμπτο και έκτο εμβόλιο και όσα χρειαστεί θα κάνουμε. Γιατί εμείς είμαστε με την επιστήμη. Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε με την επιστήμη αν αγαπάμε τη ζωή και θέλουμε να πατήσουμε τα 100 και να ακούμε τους γιατρούς και μόνο τους γιατρούς. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτό 12 ώρες πριν. 10 ώρες πριν, επόμενη ανάρτηση από το ίδιο νοσοκομείο. Η Παρθένα μας έφυγε, η Παρθένα μας πάει, η στεναχώρια μας μεγάλη. Και ας έφυγε πλήρης ημερών στα 95,5.
Γιατί εμείς οι γυροκόμοι έχουμε μάθει από την εμπειρία μας πως η ηλικία του κάθε ανθρώπου είναι μόνο ένας αριθμός και τίποτα άλλο. Και συνεχίζει αποχαιρετώντας ουσιαστικά την Παρθένα, την ηλικιωμένη κυριούλα, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και το λέει κιόλας ότι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Συγκεκριμένα, να το διαβάσω αυτό το ξαφνικά. Κάπου το έλεγε, τέλος πάντων, ότι έφυγε ξαφνικά αναπάντεχα, ότι δεν ταλαιπωρήθηκε. Τέλος πάντων, σημασία έχει, εγώ θα ρωτήσω το εξής. Ναι, εδώ. Μας παρηγορεί πως έφυγε γρήγορα χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Το γράφει. Μας παρηγορεί, πως έφυγε γρήγορα χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Αυτό θα ρωτήσω το εξής. Συμμετείχε στον εμβολιασμό η συγκεκριμένη ηλικιωμένη? Ρωτάω. Και θα ήθελα να πάρω μια απάντηση και θα μάθω σήμερα αν αυτή η γυναίκα συμμετείχε στον εμβολιασμό. Και θα ρωτήσω το αυτονόητο. Εάν συμμετείχε, κάνανε κίτρινη κάρτα? Αυτό θα ρωτήσω, τίποτα άλλο. Είναι δύο δημοσιεύσεις με διαφορά 2 ώρων. Ούτε. Σκάρτες δύο ώρες. Συμμετείχε η συγκεκριμένη κυρία στον εμβολιασμό? Ρωτάω, απλή ερώτηση. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τα συμπεράσματα ο καθένας μπορεί να τα βγάλει από μόνος του. Ούτε αυτό το θέμα θα τα αφήσω. Πάμε παρακάτω. Ακούστε άλλο. Σε σχολείο. Email. Χτεσινό email. Για σήμερα φορά. Αγαπητοί γονείς, αύριο 5η 22 Δεκεμβρίου όλα τα τμήματα θα εκκλησιαστούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής από τις 8.30 έως τις 9 το πρωί. Για την προστασία των μαθητών παρακαλούμε να δώσετε στα παιδιά σας μάσκα με την προτροπή να τη φορέσουν ώστε να αποφύγουμε πιθανή μετάδοση ιώσεων οι οποίες κυκλοφορούν το τελευταίο καιρό, με εκτίμηση η Διευθύντρια Τάδε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, Διευθύντρια, να ζητάς από τα παιδιά να μασκαφορεθούν για να πάνε στην εκκλησία? Άραγε, εάν πηγαίνουν στα θέατρα, δίνεις τις ίδιες συμβουλές? Και ποιος έχει χρήσει εσένα σε ρήφη της μάσκας και μάλιστα, όπως είπα, αποκλειστικά σε ιερούς ναούς? Ιερώνυμε, όλα καλά. Και φυσικά έχουμε και τα τρολάκια του 060, τα οποία γράφει ένας Κωνσταντίνος. Μπράβο στη διευθύντρια του σχολείου που προστατεύει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Βρε τραχαλά, μαντραχαλά, τραχανά, μπαγλαμά. Είσαι με τα καλά σου? Δηλαδή τόσα χρόνια που είχαμε ιώσεις, θέλαμε τα παιδιά μας στην εκκλησία με μάσκα? Πήγαιναν τα παιδιά μας στο μάθημα με μάσκα? Τόσα χρόνια ολόκληρα. Εσύ μεγάλωσες με μάσκα, βρε τραχανά. Τραχαλά. Πραγματικά, η ξεφτύλα κάποιων δεν έχει όριο. Ποιος σου δώσε δικαίωμα, κυρία Διευθύντρια, να στείλεις αυτό το email σε γονείς? Και για σένα θα μάθω. Τι θα απαντήσεις στα email διαμαρτυρίας, τα οποία έχουν γεμίσει το mailbox σου, κυρία Διευθύντρια? Και για σένα θα μάθω. Πάμε παρακάτω. Παπαδάκης. Ακόμα δεν γύρισε αυτός. Ακόμα σπίτι του είναι. Μου λέει η Δέσποινα, λίγο κομμένο τον βλέπω. Δέσποινα, είναι λίγο κομμένος. Χτες είχε το Μαγιορκίνη. Ο Μαγιορκίνης χτες του είπε να γυρίσει στην εκπομπή. Δεν γύρισε ούτε σήμερα. Τι είπε ο Στέφανος χθες? Τι είπα, Κώστα? Μετά το 23. Είπα μετά το 23. Για πάμε να ακούσουμε τη χθεσινή στιχομηθεία. Παπαδάκη, Μαγιορκίνη. Θυμίζω, ο Παπαδάκης εμβολιασμένος 5 φορές. Νοσηλεύτηκε με όμικρον, έτσι. Νοσηλεύτηκε για 5 μέρες. Και είναι 13η μέρα, χτες δήλωνε θετικός. Για να μην πάει και σήμερα στην εκπομπή, 14η. Σωστά. Έχει απορίες και ρωτάει τον Μαγιορκίνη. Για να τον ακούσουμε. Τα κάστρα πέσανε τελικά, νόσησα.
Σας βλέπω καλά όμως, δόξα τω Θεώ. Οπότε... Ναι, με βλέπετε καλά, αλλά είμαι 13 μέρες θετικός. Και θέλω από αυτό να ξεκινήσουμε, όχι για μένα, αλλά ενδεχομένως και για κάποιους άλλους. Γιατί μου ήρθαν κάποια μηνύματα, άλλος μου λέει είναι 15, άλλος ένα μήνα, άλλος 1,5. Πού οφείλεται το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, ενώ πέρασε το διάστημα των 5 ημερών, έχουμε φτάσει 13η και εγώ είμαι ακόμα σε καραντίνα. Κάνοντας λοιπόν ένα λογοπαίγνιο, επειδή είσαστε πολύ θετικός άνθρωπος από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό παραμένετε θετικός. Γελάσαμε. Αλλά γενικά δεν χρειάζεται, νομίζω. Άρα μπορεί αύριο να έρθει στη δουλειά, κύριε καθηγητά, με ευθύνη δική σας. Ναι, 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 δεν πήγε. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγε. Και χωρίς μάσκα. Χωρίς μάσκα. Μετά, εάν δεν έχετε συμπτώματα, είπαμε 5 με 10 μέρες. Από την 5η μέχρι τη 10η φορά η μάσκα, μετά τη 10η δεν χρειάζεται αρνητικό τεστ. Και δεν χρειάζεται να κάνει τεστ όπως κάνουμε όλοι εδώ στην πόρτα όχι, το πρωί. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται Γιώργο, τεστ, τουλάχιστον για ένα μήνα περίπου από την αρχή της τέτοιας. Δεν θα χρειαστεί να ξανακάνει τεστ. Επειδή είμαι λοιπόν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, έκανα την πρώτη δόση, τη δεύτερη δόση, την τρίτη δόση, την τέταρτη δόση, την πέμπτη δόση. Ορισμένοι το αμφισβητούν και λένε πώς ρε μάγκα εσύ έκανες 5 δόσεις και τελικά νόσησες. Είσαι 13 μέρες θετικός. Γιατί νόσησα, κύριε Μαγιορκίνη? Όπως θυμάστε, σας είχα πει κάποια στιγμή το πιο πιθανό είναι ότι θα το κολλήσετε, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση. Και σας έλεγα κατέβη γι' αυτό. Τα εμβόλια δεν προσφέρουν αυτό που λέμε αποστηρωτική ανοσία. Αποστηρωτική ανοσία είναι η ανοσία που δεν μπορείς να κολλήσεις. Τα εμβόλια αυτό που κάνουν προστατεύουν από τη βαριά νόσο. Και αν δεν είχατε εμβολιαστεί, πιθανώς να το περνάγατε πολύ, πολύ βαρύτερα. Πέρασα λίγο ένα διάστημα, βέβαια. Πήγα και στο νοσοκομείο, στο Σιμανόπλιο, αλλά δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Δηλαδή σε απλή μονάδα, δεν πήγα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι, ναι. Γιατί ήταν χαμηλό το οξυγόνο. Αν δεν είχατε κάνει εμβόλιο, πιθανότατα θα ήταν αρκετά πιο βαριά η κατάσταση. Θα είχαμε αφιέρωμα. Δηλαδή. Οπότε το εμβόλιο σας προστάτησε. Κύριε Μαγιορκίνη, τα κάστρα έπεσαν. Τα κάστρα έπεσαν. Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε λίγο το κομμάτι των υγειονομικών. Θέλω να πιάσουμε λίγο το κομμάτι των υγειονομικών τώρα και θέλω να ακούσουμε λιγάκι τα κάλαντα τα οποία λένε σε πλεύρη γκάγκα και πάει λέγοντας και στους πολιτικούς τα κάλαντα τα οποία λένε τα παιδιά των υγειονομικών σε αναστολή. Να τα ακούσουμε λίγο και επιστρέφουμε μαζί με την καλή συνάδελφο την Ευδοξία την Βροχίδου για να κάνουμε λίγο το ρεπορτάζ και για την επιστροφή των υγειονομικών αλλά και για μια υπόθεση σε ένα νοσοκομείο σε ένα νοσοκομείο στην Πάτρα, όπου είναι οι άθλιες πραγματικά οι εργασιακές συνθήκες όπως καταγγέλνουν οι γιατροί. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τα κάλαντα και ερχόμαστε μαζί με την Ευδοξία τη βροχή του. Των Υπουργών λοιπόν το έγκλημα των αναστολών χιόνια στο καμπαναριό δεύτερη χρονιά στην πείνα το εσύ ένα ρημαδιό διώξαν τον υγειονομικό
έργο των υπουργών, το έγκλημα των αναστολών. Τα κάλαντα αυτά τα είπαν σε αυτό το ηχητικό βίντεο παιδιά υγειονομικών σε αναστολή. Λοιπόν, θα δώσω την καλημέρα μου στην καλή συνάδελφο, την Εύη τη Βροχίδου. Εύη μου, καλή σου μέρα. Πολύ καλημέρα, Στέφανε, σε σένα και τους ακροατές του Focus FM. Βλέπουμε ότι γκρέις ανάτομοι εδώ στην Ελλάδα δεν πρόκειται να δούμε, εν πάση περιπτώσει. Μετά, λοιπόν, από συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, έχει μπει ένα τέλος στο θρίλερ αναφορικά με την επιστροφή των ανεμβολίας των υγειονομικών. Με την απόφαση λοιπόν του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη επιστρέφουν, αποφασίστηκε η επιστροφή στην εργασία τους με 2 τεστ την εβδομάδα και με μάσκα υψηλής προστασίας. Επίσης δεν θα τοποθετηθούν. Ορίστε. Συνέχισε το ρεπορτάζ και θα τον ακούσουμε να τα λέει και μόνος του. Ναι. Να πούμε ότι δεν θα τοποθετηθούν σε μονάδες με ευάλωτους ασθενείς, όπως μονάδες εντατικής φροντίδας, σε μονάδες νεογνών και όπου υπάρχουν ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Να δώσουμε λίγα στοιχεία για το ιστορικό της απόφασης. Καθώς χρονικό ορόσημο για την επιστροφή τους ήταν η 14 Τετάρτου 2022, όπου εκεί παρατάθηκε το μέτρο των αναστολών εργασίας χωρίς επαναξιολόγηση. Η δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ενέκρινε οριστικά και αμετάκλητα ότι η παράταση των αναστολών εργασίας από 14 Απριλίου έως 31 Δεκάτου του 2022 είναι αντισυνταγματική, καθότι είναι αντίθετη με την αρχή της αναλογικότητας. Με φόντο τώρα την κρισιμότητα της υγειονομικής εικόνας που παρουσιάζουν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της υποστελέχωσής τους, να υπενθυμίσουμε ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του τον Ιούλιο με ομόφωνο ψήφισμα εξέδωσε αυτό το ψήφισμα υπέρ της επιστροφής των ανεμβολίας των υγειονομικών στο ΕΣΥ. Και δεν ήταν το μόνο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανά την Ελλάδα υπήρχαν τέτοιες αποφάσεις από δημοτικά συμβούλια, οι οποίες ζητούσαν, ήταν ένας μοχλός πίεσης τέλος πάντων, μετά από ενέργειες που είχαν κάνει οι ίδιοι υγειονομικοί σε αναστολή, να πάρουν αυτά τα ψηφίσματα, να πάρουν τα ψηφίσματα αυτά από τα δημοτικά συμβούλια, μπας και πιέσουν προς την επιστροφή τους. Δεν απέδωσε καρπούς, έτσι. Αλλά καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ευδοξία μου, επειδή λέμε για την απόφαση αυτή η οποία πάρθηκε από τον Πλεύρη, θέλω να ακούσουμε λίγο την ομιλία, ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πλεύρη χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναφορικά με την επιστροφή των ανεμβολίας των υγειονομικών. Και μετά θέλω να κάνω και εγώ, αν μου επιτρέπεις, ένα σχόλιο πάνω σε αυτή την απόφαση και στα μέτρα τα οποία πολύ σωστά περιέγραψες στο ρεπορτάζ που μας έδωσες. Να τον ακούσουμε λίγο. Να σας ενημερώσω κιόλας γιατί γίνεται μια κουβέντα. Δεν υπάρχει νομοθετική πράξη που έχουμε να κάνουμε για τους ανεμβολίες στους υγειονομικούς. Δεν ανανεώνεται το μέτρο, άρα επιστρέφουν πρώτη-πρώτη. Και μάλιστα σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και μας έχει εισηγηθεί ότι η επιστροφή πρέπει να γίνει. Αυτό προφανώς θα συζητηθεί στο κομμάτι πια του Υπουργείου, αν θα γίνει αποδεκτή. Αλλά η εισήγηση της Επιτροπής είναι ότι η επιστροφή θα πρέπει να γίνει με 2 rapid test, με μάσκα υψηλής προστασίας, να διασφαλίζεται ότι το τεστ θα γίνεται για να υπάρξει καταγραφή, να υπάρχει επιτήρηση της στήρησης των μέτρων από τη διοίκηση και προφανέστατα η μη τήρηση θα συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να μην βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε ΜΕΝ και σε χώρους οι οποίοι υπάρχουν ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, δηλαδή όπως είναι τα ογκολογικά τμήματα. Αυτή είναι η εισήγηση της Επιτροπής για την επιστροφή των ανεμβολίας των υγειονομικών. Δεν υπάρχει θέμα αμοιβών. Αμοιβών γυρίζουν και αρχίζουν να πληρώνουν τις αμοιβές. Κουβέντα για τα λεφτά. Το ΣΤΕ, άμα θέλετε να το συζητήσουμε 100 φορές, το ΣΤΕ έκρινε συνταγματικό το μέτρο, το έκρινε συνταγματικό, δεν έκρινε την τελευταία παράτασή του, από εκεί και πέρα δεν έχει πάρει καμία θέση σε κομμάτι που συνδέεται. Εμείς λέμε η διαδικασία επιστροφών, αυτή είναι η εισήγηση, αυτή η εισήγηση θα αξιολογηθεί. Άρα επιστρέφουν, δεν έχει να κάνει κάποια άλλη πράξη είτε το κοινοβούλιο είτε η διοίκηση από τη στιγμή που δεν ανανεώνεται το μέτρο. Στην υπουργική απόφαση που θα υπάρξουν για τα μέτρα όπως βγαίνει η αντίστοιχη ΚΙΑ, με βάση αυτή την εισήγηση της Επιτροπής προφανώς θα κινηθούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο επιστροφής τους. Λοιπόν, Εύη,
Ευδοξία μου, συγγνώμη. Ναι. Το Εύη ήταν το. το short version. Το short version. Λίγο πιο δυνατά, λίγο θέλω να μιλάς για να ακούγαμε λίγο τώρα? Καλά στον αέρα. Λίγο, ναι, καλύτερα. Όσο πιο δυνατά, τόσο πιο καλά. Εγώ θα σου πω, να πω λίγο το εξής. Καταρχάς, έχω σοβαρότατες ενστάσεις και για το γεγονός ότι δεν είπε τίποτα ο Υπουργός Υγείας Πλεύρης για τους μισθούς τους οποίους θα πρέπει κανονικά να καταβληθούν τόσο καιρό που ήταν σε αυτή την αντισυνταγματική αναστολή εργασίας υγειονομική. Δεύτερον, ποια είναι η λογική η οποία κρύβεται πίσω από το ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε μονάδες εντατικής θεραπείας ούτε οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, ούτε οι ανεμβολίαστοι γιατροί, ούτε οι ανεμβολίαστοι νοσηλευτές. Γιατί δεν μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι, δεν κολλάνε οι εμβολιασμένοι, δεν μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι γιατροί νοσηλευτές. Δεν θα το γενικεύσω σε όλο τον κόσμο. Μεταδίδουν. Και κολλάνε και μεταδίδουν κανονικά, όπως μεταδίδουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή το να απαγορεύσω από έναν γιατρό, έναν νοσηλευτή, ο οποίος έχει ανέβει αυτό το Γολγοθά, σε έχει ξεμπροστιάσει με επιστημονικά επιχειρήματα, να μην μπαίνει σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε ευαίσθητες, τέλος πάντων, σε ευαίσθητες νευραλγικά σημεία ενός νοσοκομείου, σημαίνει ότι κάτι φοβάσαι να μην αποκαλυφθεί, θα πω εγώ, σκεπτόμενος λίγο ανάποδα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που λες, ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι η ημερομηνία 1-9 του 2021, όπου ήταν αυτή όπου εκδιώχθηκαν οι ανεμβολιαστοί υγειονομικοί, μέχρι τότε λοιπόν είχαμε συνολικά 13.743 θανάτους. Έως 11 Δεκάτου 2022 είχαμε συνολικά 34.614 θανάτους. Δηλαδή το 61% των θανάτων σημειώθηκαν χωρίς τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς στα νοσοκομεία. Πάρα πολύ καλά κάνεις και το λες αυτό. Είναι μια απόδειξη σε αριθμούς που έχουν δώσει οι ίδιοι ότι ουσιαστικά μέσα στα νοσοκομεία υπήρχε μετάδοση του κορονοϊού από το πλήρες εμβολιασμένο προσωπικό. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ακριβώς αυτό. Και πριν να πάμε στο θέμα μας, το οποίο θέλω λίγο να μου δώσεις το ρεπορτάζ, γιατί το έχεις ψάξει στο νοσοκομείο της Πάτρας που γίνεται πραγματικά, έχουν άθλιες συνθήκες εκεί πέρα εργασιακές. Θέλω λίγο να ακούσουμε και το απόσπασμα του Θάνου Πλεύρη από χτες, ο οποίος αναφέρεται στην διαγραφή του προστίμου των 100 ευρώ. Ένα ακόμα πραγματικά απαράδεκτο, αντισυνταγματικό, χουντικής λογικής και νοοτροπίας μέτρο, το οποίο έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και βγήκε μπροστά ο Θάνος ο Πλεύρης. Να τον ακούσουμε. Παράλληλα, στο παρόν νομοσχέδιο διαγράφεται το πρόστιμο σε όσους συμπολίτες μας άνω των 60 δεν εμβολιάστηκαν και μετά την επιβολή του προστίμου εμβολιάστηκαν. Επειδή πάλι έγινε μια κριτική αν αυτό το μέτρο πραγματικά είναι ένα σκληρό μέτρο. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει κάποιος υπουργός ή κάποια κυβέρνηση που θέλει να βάζει πρόστιμο στους πολίτες ή να μην τους επιτρέπει να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους ή να μην τους επιτρέπει να εργάζονται. Είναι δύσκολα μέτρα. Έτσι όμως ο εμβολιασμός από το 55 πήγε στο 80%. Και για αυτές τις κατηγορίες που έχει φτάσει στο 91-92%, κύριοι συνάδελφοι, μόλις μπήκε το πρόστιμο, υπήρξαν 250.000 συμπολίτες μας που εμβολιάστηκαν σε αυτές τις ηλικίες. Άρα το πρόστιμο ήταν αποτελεσματικό, αλλά επειδή ακριβώς δεν είμαστε δογματικοί και το σταματήσαμε όταν δεν είχε το νόημα του να κερδίσεις κάτι περισσότερο στον εμβολιασμό, και τώρα λέμε ότι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν να επιστραφεί πίσω. Και παράλληλα, ήδη έγινε συζήτηση και αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει και το να αποζημιώνεται το αντιγρυπικό εμβόλιο, ακόμα και αν γίνεται χωρίς ιατρική συνταγή. Άσχετο αυτό το αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο να γίνεται χωρίς συνταγή, τα έχουμε πει και αυτά. Ευδοξία Βροχίδου, πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, τι γίνεται εκεί στην Πάτρα, στο νοσοκομείο. Τώρα λοιπόν την προσοχή μας απέσπασε μια άλλου είδους υγειονομική είδηση με πραγματικές συλλήψεις που τρομάζουν, πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία μάλιστα έχουν οξυνθεί λόγω των ελλείψεων προσωπικού, των μετακινήσεων παθολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, αλλά και της νέας έξαρσης της πανδημίας. Αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Πάτρας. Η κατάσταση με τις εφημερίες είναι συχνά απελπιστική, ενώ πολλά περιστατικά βλέπουν ήδη το φως της δημοσιότητας και μέσα από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι γνωστά εδώ και χρόνια αυτά τα ζητήματα που έχουν οξυνθεί το τελευταίο διάστημα, τα κενά προσωπικού συνέχεια του κλεισίματος του νοσοκομείου νοσημάτων Θώρακος. Εμείς επικοινωνήσαμε με την κυρία Βέννη Λιώνη, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Κραυγή αγωνίας λοιπόν εκφράζει, όπως
ανέφερε, σήμερα έχουμε πάνω από 350 κενές οργανικές θέσεις σε νοσηλευτικό και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, τόνισε. 60 και πλέον θέσεις είναι κενές σε ακτινολόγους, νεφρολόγους, παθολόγους. Γροθιά στο στομάχι είναι και η ανακοίνωση σύσσωμου του προσωπικού της παθολογικής, που αναφέρει ρητά και χαρακτηριστικά πως δεν αντέχουμε άλλο. Για τις γιορτές δεν θα πάρει σχεδόν κανένας άδεια από την παθολογική, μόνο 2-3 μέρες ο καθένας ρεπό από τα πολλά που τους χρωστούν. Έχουν και επιπλέον άδειες οι άνθρωποι από το 2020 και το προσωπικό αυτό έχει ξεπεράσει πλέον τα βιολογικά του όρια, και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με μαθηματική ακρίβεια θα υπάρχουν απώλειες ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Στέφανη, η κατάσταση είναι δραματική. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, ξέρεις κάτι, Ευδοξία μου, ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο της Πάτρας. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο, έλεγες πριν για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ρεπορτάζ για το παιδόν στην Αθήνα με αναμονές αδιανόητες. Αδιανόητες, πραγματικά είναι άθλιες οι συνθήκες. Είναι άθλιες οι συνθήκες. Λοιπόν, καλή μου συνάδελφε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, αλλά και για το σχόλιο σου για τα λεγόμενα του Πλεύρη χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ δημοσιογραφικά θα σε καλέσω στο κάλεσμα που κάνουμε το Σάββατο, παραμονή Χριστουγέννων εδώ στο Focus FM, να τα πούμε και από κοντά, να ανταλλάξουμε και ευχές. Σας ευχαριστώ θερμά. Είχα και μια περιπέτεια πρόσφατα με την υγεία μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω. Περαστικά. Εύχομαι περαστικά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Focus 103,6. Όπως και όλος ο κόσμος είναι καλεσμένος το Σάββατο, παραμονή Χριστουγέννων. Λίγο μετά τις 11 θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε εδώ πέρα στον Focus FM. Με πολύ καλή και εορταστική διάθεση. Θα έχουμε και κάποια εδέσματα έτσι, λίγο έτσι για το καλό και νηστίσιμα και αρτήσιμα. Ξέρω ότι εκείνη η μέρα είναι για πολλούς αυστηρή νηστεία. Δεν χρειάζεται. Η νηστεία δεν απαγορεύει το να βρεθούμε με καλούς φίλους και να ανταλλάξουμε ευχές. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καλή διάθεση να υπάρχει, γιατί κατά τα άλλα υπάρχει πάρα πολύ μαυρίλα. Ακούσατε πριν την συνάδελφο την Ευδοξία την Βροχίδου να μας λέει για το νοσοκομείο στην Πάτρα, για τις απαράδεκτες πραγματικά ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα στην λειτουργία του νοσοκομείου, η ίδια κατάσταση σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Μην μπλέξεις. Οπότε εμείς εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει για την πρόληψη καταστάσεων που έχουν να κάνουν